Ο ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πατρών, κύριος Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, είναι κοντά μας για να ανοίξουμε μια συζήτηση με επίκεντρο τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Καλησπέρα σας, κύριε Φαρσαλινέ. Σας ευχαριστούμε που είστε για ακόμα μια φορά κοντά μας στην εκπνοή αυτής της πολύ δύσκολης ομολογουμένως χρονιάς. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, κύριε Φαρσαλινέ, και η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επιτακτική ανάγκη το συγκεκριμένο εμβόλιο να παρασκευαστεί πολύ γρηγορότερα σε σχέση με άλλα εμβόλια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι το ίδιο ασφαλές όσο τα άλλα εμβόλια. Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, το επίγον της πανδημίας ανάγκασε να επισπεύσουμε κάποιες διαδικασίες. Κάποιες διαδικασίες επισπεύθηκαν και στριψπέφθηκαν διότι είχαμε την οικονομική δυνατότητα, δηλαδή επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Η φάση 3 μελέτη βέβαια έγινε συντομότερα από ό,τι γίνεται συνήθως και γι' αυτό και τόσο οι αμερικανικές αρχές όσο και οι ευρωπαϊκές δεν έδωσαν κανονική έγκριση όπως δίνονται σε όλα τα εμβόλια, έδωσαν άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη άδεια κυκλοφορίας υπό όρους. Αυτό δείχνει ότι υπήρξε μια επίσπευση, αλλά καταλαβαίνετε ότι το επίγον της πανδημίας και η ανάγκη να υπάρξει εμβόλιο εξανάγκασε ουσιαστικά να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική. Κύριε Φαρσαλινέ, ασφαλές, άρα αποτελεσματικό, άρα ασφαλές το αντίστροφο δηλαδή ή όχι απαραίτητα? Οι μελέτες έχουν δείξει ότι για το χρονικό διάστημα το οποίο εξετάστηκαν τα εμβόλια είναι ασφαλή, δηλαδή έχουν τις παρενέργειες που έχουν τα κλασικά εμβόλια, με τον αστερίσκο ότι δεν έχουμε σε βάθος χρόνου την ανάλυση όπως θα το είχαμε υπό άλλες συνθήκες. Ως προς την αποτελεσματικότητα έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία θα μείνουν αναπάντητα και θα τα πρέπει να τα δούμε στην χρήση, στον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα τη διάρκεια της ανοσίας που δεν την γνωρίζουμε καθόλου αυτή τη στιγμή. Το αν ένας εμβολιασμένος όταν έρθει σε επαφή με τον ιό θα μπορεί να είναι φορέας και να μεταδίδει τον ιό σε άλλους, είτε εμβολιασμένους είτε μη εμβολιασμένους. Έχουμε ακόμα απορίες για την βαρύτητα της νόσου και αν αλλάζει, που ευελπιστούμε να αλλάζει, να είναι πιο ελαφριά η νόσος στους εμβολιασμένους έναντι του μη εμβολιασμένους. Άρα λοιπόν, κύριε Φαρσαλινέ, με όλα αυτά που προαναφέρατε, ένας υγιής οργανισμός γιατί να εμβολιαστεί, ένας υγιής άνθρωπος χωρίς υποκείμενα νοσήματα, γιατί να εμβολιαστεί? Διότι υπάρχει ο κίνδυνος προσβολής από τον ιό. Και υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής νόσου και ακόμα και θανάτου από τον ιό. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια ο κίνδυνος δεν είναι οριζόντιος, δηλαδή τα παιδιά για παράδειγμα δεν έχουν κανένα πρόβλημα ουσιαστικά από τον ιό, δεν κάνουν σοβαρή νόσο, δεν πεθαίνουν. Όσο ανεβαίνουν ηλικίες και αν προστίθενται και συνοσηρότητες, δηλαδή παράγοντες κινδύνου, άλλα νοσήματα, αυξάνεται ο κίνδυνος. Οπότε δεν πρέπει να μείνουμε σε θεωρητικούς προς το παρόν ενδεχόμενους κινδύνους από το εμβόλιο, που όπως σας είπα, οι δύο μελέτες που οδήγησαν σε έγκριση στα εμβόλια δείχνουν ότι είναι ασφαλή για το διάστημα που εξεταστεί. Θα πρέπει να ζυγίσει ο καθένας τον κίνδυνο που έχει από τον ιό, που είναι υπαρκτός και γνωστός και διαφορετικός από τον ένα στον άλλον, και φυσικά τα γνωστά και άγνωστα του εμβολίου. Θεωρείτε πανάκια το εμβόλιο, κύριε Φαρσαλινέ, και ξαφνικά σταματήσαμε να ακούμε συζητήσεις περί φαρμάκων? Το εμβόλιο είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ σημαντικό για τη διαχείριση της πανδημίας. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να κρίνω αν θα εξαφανίσει τον ιό. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα τον εξαφανίσει τα υπάρχοντα τουλάχιστον εμβόλια. Όμως το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Και εκεί είναι το πρόβλημα, διότι εμβολιασμό σε σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού δεν θα έχουμε πριν το καλοκαίρι, ίσως και πριν το φθινόπωρο να μην έχουμε. Άρα έχουμε μπροστά μας πάρα πολλούς μήνες και κυρίως τους χειμερινούς μήνες, αλλά και την άνοιξη, για τα οποία πρέπει να έχουμε κάποιο άλλο πλάνο, κάποια άλλη στρατηγική. Δεν πρόκειται να δούμε τίποτα που να προσφέρουν τα εμβόλια όλο αυτό το διάστημα. Άρα, κύριε Φαρσαλινέ, αφού τους επόμενους μήνες, από ό,τι φαίνεται, δεν φτάνουν και οι ποσότητες των εμβολίων για το τείχος ανοσίας στο 70%, και αφού θα έχουμε και νέο κύμα, από εκεί και πέρα τι θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, με διαρκώς η λύση θα είναι τα lockdown? Αυτό είναι δυστυχώς το ερώτημα και αυτό είναι δυστυχώς που δεν έχει εύκολη απάντηση, διότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε κανένα άλλο πλάνο πλην το lockdown. Δηλαδή, δεν έχει προχωρήσει η επιδημιολογική επιτήρηση αναπεριοχή και δεν αναφέρομαι στα τυφλά τεστ, αναφέρομαι σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους ώστε να διαπιστώνεις σύντομα μια έξαρση του επιδημικού κύματος και να λαμβάνεις έγκαιρα αλλά τοπικά μέτρα. Καταλαβαίνετε εσείς στην Κρήτη, για παράδειγμα, που έχετε πολύ χαμηλό οικό φορτίο. Αυτή τη στιγμή έχετε το ίδιο lockdown με τη Θεσσαλονίκη, που έχει σοβαρό πρόβλημα, ή με άλλους νομούς όπως οι Σέρες στο Κιλκής, που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αυτό δεν έχει λογική, δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι και καταστροφικό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια στρατηγική.
στρατηγική για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στρατηγική για την ιχνηλάτηση και την επιδημιολογική επιτήρηση, mm-hmm. που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουμε. Οπότε μένουμε μάλλον και δυστυχώς στα lockdown που είναι οριζόντια και καταστροφικά για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μετά. Τώρα, σε κάθε εμβολιασμένο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους θα χορηγούν ένα πιστοποιητικό. Ένα πιστοποιητικό σε ψηφιακή μορφή, το οποίο οι πολίτες θα επιδεικνύουν σε όποια αρχή, εθνική ή άλλη, όπως ακούσαμε να λέγεται, όποια αρχή λοιπόν το ζητήσει. Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει εκείνοι να μας το εξηγήσουν. Εδώ τίθεται θέμα κοινωνικών διακρίσεων ανάλογα με το αν κάποιος επέλεξε να εμβολιαστεί ή όχι, που είναι δικαίωμά του. Mm. Εμείς οφείλουμε να το συμβουλεύσουμε για το τι πρέπει να κάνει και ότι ο εμβολιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά παραμένει προσωπική επιλογή, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε τα προηγούμενα που ανέφερα σχετικά με το χρόνο και τη διάρκεια και τα άγνωστα ερωτήματα της αποτελεσματικότητας. Τα άγνωστα ερωτήματα της αποτελεσματικότητας επιπλέον θέτουν ερωτήματα για το πώς και με βάση ποια δεδομένα θα εφαρμοστεί αυτό. Από τη στιγμή που σήμερα δεν ξέρουμε ούτε καν αν μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι ή όχι, ποιο το νόημα να εφαρμοστεί αυτό και για ποιο λόγο, είναι απορίας άξιο. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δυνητικά δημιουργεί κοινωνικές συγκρούσεις και κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή ουσιαστικά ποινικοποιεί την επιλογή κάποιων να μην εμβολιαστούν, που ξέρετε μπορεί να είναι και μια επιλογή όχι μόνο λόγω ακραίων και αντιδραστικών απόψεων, που υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, mm-hmm. αλλά υπάρχει και ως επιλογή σε κάποιους που είναι σκεπτικοί ή που στο κάτω-κάτω έχουν ελάχιστο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και να εκδηλώσουν σοβαρή νοσοκομεία. Πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε αυτό, διότι ζητούμενο αυτής της συζήτησης δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε τους εμβολιασμούς. Υπάρχουν όμως αρκετά ερωτήματα και απορίες και ανοιχτά ζητήματα και ερωτήματα που δεν έχουν ακόμη απαντήσεις. Και καλό είναι να τα συζητάμε με τους ειδικούς, με τους επιστήμονες, για να μας δίνετε τα φώτα σας και να πηγαίνουμε παρακάτω. Τώρα, αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και σε μια συγκεκριμένη στοχευμένη στρατηγική που θα έπρεπε να έχουμε υιοθετήσει ως κράτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα του Υπουργείου για τα δωρεάν τεστ, η οποία δεν έχει την ανταπόκριση που ίσως θα έπρεπε, τι σχόλιο έχετε να κάνετε? Αυτή η πλατφόρμα παρουσιάστηκε ως μια τυχαία δειγματοληψία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι τυχαία δειγματοληψία, είναι τυχαία επιλογή από ένα μη τυχαίο προσδιορισμένο δείγμα. Διότι πάλι, κοιτάξτε, το τυχαίο σημαίνει ότι την πρωτοβουλία της δειγματοληψίας και της προσέλευσης για δειγματοληψία την έχει αυτός που εξετάζει, όχι αυτός που έρχεται να εξεταστεί. Από τη στιγμή που και η πλατφόρμα δίνει την πρωτοβουλία στον κόσμο να επιλέξει εφόσον εκείνος θέλει και με τα κριτήρια που είναι διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, στον καθέναν, να μπει στην πλατφόρμα, έχουμε μια τυχαία επιλογή από ένα μη τυχαίο δείγμα. Αυτό δεν κάνει τυχαίο τον πληθυσμό. Ξέρετε, γίνονται δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι αντιπροσωπευτικά δείγματα του πληθυσμού για εκλογές, για πολιτικές απόψεις, για διάφορα ζητήματα. Με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε να γίνεται και δειγματοληψία. Σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, τυχαία δείγματα με βάση τους καταλόγους των εγγεγραμμένων και έτσι να γίνονται και τα τεστ, αλλά κυλιόμενα, δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορούμε γρήγορα να πιάσουμε μια έξαρση του επιδημικού κύματος. Ο κίνδυνος μια ενδεχόμενη μετάλλαξη να χρηστεύσει το εμβόλιο, κύριε Φασαλίνε, πόσο πιθανός είναι? Καθησυχάζουν βέβαια οι επιστήμονες σε ό,τι αφορά τη νέα μετάλλαξη που πρωτοεμφανίστηκε στη Βρετανία και μετά ακολούθησαν και άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική, φαντάζομαι ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ναι. Έχουμε τρεις μεταλλάξεις το τελευταίο διάστημα μόνο. Από τις οποίες η μία από την Ιγυρία είναι και αρκετά σημαντική, γιατί αλλάζουν σημαντικά κομμάτια από το σημείο που προσδένεται ο ιός στο κύτταρο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί με τα εμβόλια, αλλά είναι αυτό μια πιθανότητα. Δεν μπορώ να ποσοτικοποιήσω την πιθανότητα, αλλά δυστυχώς είναι μια πιθανότητα που θα μας πάει πάρα πολύ πίσω, αν συμβεί. Γιατί υπάρχει δυνατότητα να προκύψει μια μετάλλαξη που θα διαφεύγει των εμβολίων, και όπως καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Διότι σε αντίθεση με το τι ακούγεται ότι τα εμβόλια θα είναι έτοιμα, το νέο εμβόλιο, σε 6 εβδομάδες, υπάρχει και ο χρόνος της παραγωγής του εμβολίου και της διάθεσης. Mm-hmm. Άρα μιλάμε πάλι για πάρα πολλούς μήνες. Γι' αυτό άλλωστε θα πρέπει ως υπεύθυνη πολιτεία και αρχές να έχουμε πλάνο για οτιδήποτε ακόμα και σχετικά απίθανο να πάει στραβά σε αυτό που
ξέρετε, σκεφτόμαστε και αναμένουμε να συμβεί και να μην κατησυχάζουμε σε ότι έχουμε ένα εμβόλιο, γιατί τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν και τη φύση δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Θέλω, κύριε Φασαλίνε, να ανοίξουμε λίγο το κεφάλαιο παιδιά και να μου πείτε συνοπτικά τι μας έχουν προσφέρει και τι μας έχουν μάθει τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Έχει ξεκινήσει και η συζήτηση με το τι θα γίνει με τα σχολεία. Θα ανοίξουν, θα κλείσουν, πότε, για πόσο. Ναι, τα παιδιά είναι μια λυπηρή κατάσταση αυτή την πανδημία, διότι είναι η κατεξοχήν πληθυσμιακή ομάδα, η οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικά όφελος από τα μέτρα, διότι δεν χρειάζεται προστασία από τον ιό, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά από σοβαρή νόσο ή ακόμα και από θάνατο από τον ιό. Άρα, ό,τι μέτρα παίρνουμε δεν τους αφορούν ως προς την προστασία. Αντιθέτως, το κλείσιμο των σχολείων και κυρίως των δημοτικών σχολείων, αλλά όχι μόνο των δημοτικών σχολείων, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στα παιδιά. Στην ψυχική και κοινωνική τους ευεξία και ισορροπία. Ειδικά στα μικρότερα, τα οποία τώρα μαθαίνουν να κοινωνικοποιούνται στο δημοτικό σχολείο, είναι τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργείται. Αυτό δυστυχώς δείχνει ότι έχουμε μια παντελή, έτσι, θα έλεγα, ασέβεια απέναντι στα παιδιά, υπό την έννοια ότι δεν σκεφτόμαστε ότι πλήττονται τα παιδιά από τόσο μακροχρόνια διακοπή της σχολικής δραστηριότητας, και δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι το λιγότερο. Γι' αυτό και δεν αναπληρώνεται αυτό, όπως καταλαβαίνετε, από την τηλεεκπαίδευση. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί το μόνο κριτήριο για τις αποφάσεις να είναι το κυνήγι του ιού και μιας ίωσης. Η υγεία και η δημόσια υγεία είναι πολύ παραπάνω από αυτά, και στο κάτω-κάτω θα πρέπει όλες οι αποφάσεις να μελετάνε τόσο το πιθανό δυνητικό όφελος ως προς την νόσο και τον ιό που αντιμετωπίζουμε, όσο και τις βλάβες των μέτρων σε άλλους τομείς σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας που προκύπτουν λόγω των μέτρων. Γιατί μέτρα που να είναι, ξέρετε, αυλαβή δεν υπάρχουν. Δυστυχώς τα μέτρα είναι ακραία σε πολλές περιπτώσεις.